στον πρώτο αιώνα, αλλά συνεχώς υποβαθμίζονται, συνεχώς υπονομεύονται. Είναι γεγονός ότι διευρύνεται η απόσταση ανάμεσα στις λαϊκές ανάγκες, στις δυνατότητες επίσης που υπάρχουν και στο βαθμό ικανοποίησής τους από τις δημόσιες μονάδες υγείας. Η ικανοποίηση σήμερα ακόμα και στοιχειωδών αναγκών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση δυστυχώς των ασθενών τόσο στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της υγείας όσο και στο σημερινό δημόσιο σύστημα υγείας. Δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο συνεχώς προσαρμόζει τη λειτουργία του με επιχειρηματικά κριτήρια και με την εμπορευματοποιημένη παροχή των εργασιών του, είτε έμεσα πουλώντας τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε άμεσα στους ασθενείς με τις πληρωμές στα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία, για παράδειγμα, και διευρύνοντας την αγορά και στα χειρουργεία πλέον εντός και εκτός των δημοσίων μονάδων υγείας.